Καλημέρα σε όλου. Ελπίζω να είσαστε όλοι καλά και να απολαμβάνετε το καλοκαίρι. Είναι 5η 20 Ιουνίου και όπω σα είχα υποσχεθεί, θα σα δείξω το TES Construction Set με το οποίο δημιούργησα τον κόσμο της Νεμάρια. Πάμε λοιπόν. Εδώ βλέπετε διάφορα αρχεία, όπω για παράδειγμα η πόλη των Εόλων, ε, η πόλη των Λόκριων, η φάρμα του συγγραφέα. Εμεί θα επιλέξουμε την πόλη των Ιώνων για να κάνουμε το παράδειγμα αυτό που θα σα δείξω. Για να μην περιμένετε, προχώρησα το βίντεο αρκετά παρακάτω. Πάμε λοιπόν να επιλέξουμε εδώ την πόλη μας και κοιτάξτε στο δεξί μέρος της οθόνης εμφανίστηκε η πόλη των Ιώνων. Έχουμε ένα πλάνο από ψηλά. Βλέπετε το ποταμάκι τη γέφυρα. Στα δεξιά μας είναι το, η αίθουσα των πολιτιστικών εκδηλώσεων, όπου εκεί κάνει την πρόβα της η κυρία Ντορέλα. Λοιπόν, σιγά σιγά ζουμάρουμε στη λαϊκή αγορά της Ιωνίας, ένα από τα αγαπημένα μου μέρη. Βλέπετε κάποια κτίρια από ψηλά. Επίσης, το πρόγραμμα ακόμα φορτώνει αντικείμενα, διότι υπάρχουν εκατοντάδες αντικείμενα εδώ πέρα και το πρόγραμμα χρειάζεται κάποιο χρόνο για να τα φορτώσει τη μνήμη του. Λοιπόν, την κάμερα μπορούμε να την περιστρέψουμε, να τη σηκώσουμε ψηλά, να την κατεβάσουμε, τέλος πάντων να την τοποθετήσουμε σε οποιοδήποτε σημείο μας εξυπηρετεί για να εργαστούμε σε αυτή την επιφάνεια εργασίας. Εδώ τώρα θα δούμε ένα παράδειγμα με ένα κτίριο. Θα το σηκώσω ψηλά για να δείτε. Και μετά θα το ξανατοποθετήσω εκεί που ήταν για να μην χαλάσω το... τη δουλειά που έχω κάνει. Εδώ βλέπετε. Οποιοδήποτε αντικείμενο μπορεί να τοποθετηθεί σε οποιοδήποτε σημείο της επιφάνειας εργασίας. Μπορούμε να καθορίσουμε το ύψος, Λοιπόν, τώρα ας πάμε να δούμε λίγο τους χαρακτήρες. Το πρόγραμμα αυτό μας παρέχει εκατοντάδες χαρακτήρες του οποίους μπορούμε να τους αλλάξουμε. Εδώ συγκεκριμένα είναι ο κύριος Δρέφας, ο αντιδήμαρχος της πόλης των Ιώνων και είναι ο παραγωγός, αν θυμόσαστε. Λοιπόν, ε, κάνουμε διπλό κλικ επάνω του και ανοίγει ένα νέο παράθυρο στο οποίο μπορούμε να κάνουμε διάφορα πράγματα. Καταρχάς, μπορούμε να αλλάξουμε το όνομά του. Βλέπετε εδώ πέρα. Μπορούμε να δώσουμε όποια ονομασία θέλουμε. Επίσης, εδώ μπορούμε να δούμε και μια εικόνα. Κάνω μια απλή περιστροφή για να δούμε παράδειγμα τα ρούχα αν μας αρέσουν. Και εδώ μπορούμε να επεξεργαστούμε το πρόσωπο του κυρίου Ρέφα. Κάνω μια περιστροφή. Όπως θα έχετε παρατηρήσει είναι γελαστός όπως όλοι οι κάτοικοι στην Ιωνία. Λοιπόν, ε, εδώ ας πούμε στο πρόσωπο μπορούμε να επεξεργαστούμε την ηλικία του. Εδώ για παράδειγμα θα τον κάνω αρκετά νεότερο. Θα τον φέρω στην ηλικία των 23 ετών. Βλέπετε πως άλλαξαν τα χαρακτηριστικά του. Και βέβαια επειδή στα 23 του το πιθανότερο είναι ότι είχε μαλλιά, ορίστε, του βάλαμε και μαλλιά. Εάν θέλουμε τώρα να κάνουμε και άλλες παρεμβάσεις, μπορούμε να αλλάξουμε το χρώμα των μαλλιών. Ας πούμε λοιπόν ότι ο κύριος Δρέφας τα νιάτα του είχε ξανθά μαλλιά. Εδώ μπορείτε να τον δείτε πώς ήταν λοιπόν. Εδώ μπορούμε να αλλάξουμε το μήκος των μαλλιών, πόσο μακριά ή κοντά τα θέλουμε. Ή τέλο πάντων, αν δεν μας αρέσει αυτό το χτένισμα, να επιλέξουμε κάτι άλλο. Ένα πιο έτσι πειρατικό στυλ εδώ. Ή ένα πιο μοντέρνο στυλ 21ου αιώνα. Λοιπόν, πάμε τώρα να πειράξουμε το πρόσωπο. Υπάρχουν πάρα 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 πολλές επιλογές. Δείτε ένα παράδειγμα. Εδώ μπορούμε να πειράξουμε το πόσο γελαστός ή το πόσο έτσι κατσούφης, να το πω έτσι, θέλουμε να είναι ο χαρακτήρας μας. Εδώ στην προηγούμενη επιλογή θα έμοιαζε περισσότερο με κάτοικο ο οποίος θα ζούσε στην Λόκρια πόλη. Λοιπόν, και εδώ μπορούμε να επηρεάσουμε, να αλλάξουμε κάποια δεδομένα στην τεχνητή νοημοσύνη του κάθε χαρακτήρα. Εδώ αυτό που βλέπετε τώρα μας λέει ότι κάθε μέρα στις 2 η ώρα το μεσημέρι ο κύριος Δρέφας Πάει σε ένα συγκεκριμένο σημείο, σε ένα συγκεκριμένο παγκάκι, το οποίο το βλέπετε εδώ ακριβώς που έχω τώρα τον κέρσορα του ποντικού, και τρώει. Υπάρχουν πολλές επιλογές για το που θα κοιμηθεί, πόσο θα κοιμηθεί, αν θέλει να πάει να βρει κάποιο άλλο χαρακτήρα, αν θέλει να μιλήσει με κάποιον, αν θέλει να κάνει κάποια συγκεκριμένη ενέργεια, να πάει να δουλέψει σε κάποιο συγκεκριμένο τόπο, σε κάποιο χωράφι ας πούμε,